συναδέλφους, αλλά όσον αφορά τις προσφυγές, την προσφυγή, με κάλυψαν όλοι και λίγο πολύ όλα αυτά που υπόθηκαν. Νομίζω ότι αυτή η προσφυγή είναι μια βοήθεια να πλησιάσουμε όλο τον κόσμο του νησιού, ως παράταξη ελπίδας, και να δείξουμε ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για όλους τους και να την κάνουμε την προσφυγή αυτή για όλο τον κόσμο του νησιού. Αυτό δηλαδή νομίζω ότι ενισχύει και το πλησίασμά μας και το άνοιγμά μας που είπε ο Πασχάλης. Δηλαδή να μην μας βλέπουν πια ως η συμπαράταξη ελπίδας, που τα προβλήματά τους τα λύνει μόνο ο ανιψιός που τον έβαλε ο Κυρίτσης ή ο θείος που τον έβαλε ο Καϊσαλής. Ότι και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο του νησιού. Ευχαριστούμε. Ένα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό κλείσιμο. Νομίζω... Από κάτι μισό λεπτό πάνω στο θέμα αυτό. Η προσφυγή σαν ένα κείμενο μπορεί να μοιραστεί σε όλους μας, να έχει θέση για υπογραφές και να τις μαζέψουμε. Και να τις μοιράσουμε εμείς όλοι. Λοιπόν, ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε το σχέδιο της προσφυγής. Ζητήσαμε σήμερα από τη Μαρίνα και από το Δήμο να μας δώσουν την πράξη με την οποία παραχωρήθηκε η Μαρίνα στο Δήμο. Μίλησα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μου λέει: εγώ δεν την έχω, δεν ξέρω πού είναι. Και με παρέψει τη Μαρίνα. Κάναμε έτσι στη Μαρίνα λοιπόν και περιμένουμε να την πάρουμε αυτή. Μαζί με τον δικηγόρο λοιπόν θα συνδιαμορφώσουμε το επίπεδο των απαιτήσεων που θα γραφτούν μέσα σε αυτό το σχέδιο που ήδη μας έχει στείλει. Το σχέδιο αυτό, σας είπα, υπάρχουν διάφορες παρατάξεις σε όλο το Αιγαίο που έχουν κάνει προσφυγές και από ό,τι μου είπε η Ελένη Πορτάλιο, η οποία είναι επικεφαλής μιας δημοτικής κίνησης στην Αθήνα, είναι ας πούμε το επιστέγμα, θα λέγαμε, κάποιων προσφυγών που έχουν γίνει και πάνω σε αυτή μπορούμε να βασιστούμε και εμείς με τον δικηγόρο που μας είπαν ότι πρέπει να συνεργαστούμε μαζί του. Θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι να τολμήσουμε να κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση του κόσμου, να δούμε αυτή την προσφυγή, όχι σαν παράδειξη και αλλά σαν κοινωνία ευρύτερη. Θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το τρίτο είναι ότι να δούμε αν μπορεί να γίνει και κάτι, ακόμα ας πούμε να καλέσουμε και τον κόσμο σε μια παρουσία στη Μαρίνα, για να ασκηθούν κάποιες πιέσεις στο Δήμο, γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, στο Δήμο και στη Δημοτική Αρχή δεν έχω εμπιστοσύνη, με την έννοια ότι κοιτάξτε, στην πολιτική τα πράγματα, από ό,τι ξέρετε, δεν είναι έτσι όμορφα και άγνα. Εμείς μπορεί, ας πούμε, ο καθένας μας να ορκίζεται στο Θεό του, αλλά υπάρχουν πολιτικοί διάβλοι οι οποίοι επηρεάζουν τους επαγγελματίες πολιτικούς και επομένως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Αυτός είναι ένας λόγος που εμείς πρέπει να κινηθούμε αυτόνομα και μακάρι να μας υπερβάλλει ο Δήμος και να καταφέρει να πετύχει το παιχνίδι. Εξάλλου, ο στόχος μας εμάς είναι αν μπορούμε να μπει κάποια σφήνα σε όλη την ιστορία και να παραμείνει αυτό το πράγμα στο Δήμο και όχι ας πούμε να δικαιωθούμε και να πάρουμε 5 ψήφους ή 5 μονάδες. Ας πούμε, τι σημασία έχουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε αρκετά μεγάλοι άνθρωποι πια. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το θέμα. Σας είπα, θα συζητήσω με το θέμα και με το ΕΒΕΔ και με άλλους αν τυχόν θέλουν να κάνουμε κάτι και για το αεροδρόμιο κτλ. Από κοινού θα δούμε. Θα γίνουν κάποιες επαφές στις γραμματείες στο επόμενο διάστημα. Μέχρι τέλος του μήνα είναι, Νίκο. Δεν το ξέρω πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, θα το δούμε. Λοιπόν, από τα άλλα θέματα τώρα που μπήκανε, όσον αφορά για το τι κάνουμε εμείς. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να δουλεύουμε, καταρχήν σχεδόν αποφασίζουμε ότι θα πάει ο Μινάς για ένα διάστημα το πολύ 6 μηνών στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά θα το διαδεχθεί ο Δημήτρης ο Βαγγέλης και το ψηφίσουμε αυτό το πράγμα. Θα είμαστε δίπλα στο Μινά στο διάστημα που θα είναι Δημοτικός Σύμβουλος, ό,τι μπορούμε να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε. Και πιο πολύ βέβαια να μην νιώθει μόνος, γιατί ο Μινάς πραγματικά υπάρχουν κάποια διαχειριστικά θέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν τα ξέρει, φυσικό να μην τα ξέρει. Ασχολείται πιο πολύ με τον πολιτισμό κτλ. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι, Μινά, θα βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας
και τα πράγματα θα πάνε καλά. Εξάλλου είπαμε ότι δεν δίνουμε εξετάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί πάμε να καταθέσουμε τη ψυχή μας. Και εσύ αυτό θα πάει. Κάνεις, είναι δεδομένη αυτή. Να καταθέσεις την ψυχή σου. Είναι. Εντάξει. Ξέροντας ότι εκπροσωπείς όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα. Τώρα. Το βασικό. Έλα. Δεν με τώρα έπρεπε να μιλήσουμε, αλλά χρειάζεται ένα μισό λεπτό. Ναι. Ρε παιδιά, γιατί το βάζετε έτσι αυστηρά 6 μήνες και τέλος. Ο Μινάς είναι μαζί μας πριν από όλους μας από τους πρώτους υποψηφίους. 6 μήνες αυστηρά το βάζουμε, να πάρει ευκαιρία. Μα δεν έχουμε χρονολογία, ένας χρόνος μένει. Μην είμαστε έτσι ρε παιδιά. Ο Μινάς είναι από τους πρώτους. Το λέω και συγκινιέμαι να πούμε. Όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε ψηφοδέλτιο. Στο περασμένο ψηφοδέλτιο που ήταν πρώτο. Το πρώτο που κάναμε τη συμπαράταξη βγήκα εγώ πρώτος και δεύτερος ο Μινάς με διαφορά. Μην είμαστε τόσο σκληροί. Μια ζωή, το ξέρω Μινά, μια ζωή έχουμε τους ανθρώπους που παίρνουν υποψηφίους για να προσφέρουν. Έρχεται η σειρά τους μια φορά, μην τους πιάνουμε από το λαιμό. Όχι, εμείς το λέμε. Λέει το πολύ 6 μήνες. Αν με φτάνει, λέει το πολύ 6 μήνες. Συγγνώμη. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά σου λέω ότι εμείς αισθανόμαστε την πίεση του χρόνου, γιατί ξέρουμε στην ουσία ένα χρόνο έχουμε ακόμα. Πιο πολύ είναι υπομονή και εσείς από τους παλιούς. Αισθάνθηκα την ανάγκη συναισθηματικά και συγγνώμη για την έκθεση. Επειδή το ξέρω το μηνά τα πρώτα μας μήνυματα που ήμασταν τρεις και ο Κούκος και προσπαθούσαμε να κάνουμε ψηφοδέλτιο με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Συγγνώμη. Και θα ξεπληρωθεί. Εντάξει, όχι, αλλά δεν το λέω μόνο για αυτό. Έκλεισε το θέμα, της εκπροσώπησής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Δεν υπάρχει καλό πνεύμα, υπάρχει καλή δουλειά Μινά σε λίγο καιρό που θα πας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, μια παρατήρηση θέλω να κάνω για το στίγμα της παράταξης. Για το στίγμα της παράταξης που υπόθηκαν πολλά και πολύ σωστές παρατηρήσεις και πραγματικά καταλαβαίνω ότι είναι κοινή αγωνία πώς θα μπορέσει η παράταξη ελπίδας ή αυτό που λέει η παράταξη ελπίδας να ανθοφορήσει ρε παιδί μου, να προχωρήσει λιγάκι. Λοιπόν, το στίγμα που προσπαθούμε να, και που προσδιορίζουμε εν τέλει είναι αυτό που προσπάθησα να σας πω προηγουμένως, ότι απαιτείται μια αλλαγή τρόπου διαχείρισης της δημοτικής εξουσίας. Δεν είναι τρόπος διαχείρισης. Δεν μπορεί να ρωτά ο δημοτικός σύμβουλος και να λέει, ας πούμε, ότι ξέρετε, δημοσιεύστε μας τι γίνεται με το δημοτικό φόρο και να αδιαφορούν. Δεν μπορεί να ζητά στοιχεία για να μην σου δίνουν. Δεν είναι τρόπος λειτουργίας. Για να πάμε για τα πιο απλά, σκεφτείτε τι τραβάει ο υπόλοιπος κόσμος. Σκεφτείτε τι τραβάει ο υπόλοιπος κόσμος. Σκεφτείτε πώς γίνονται οι προσλήψεις, πώς γίνονται οι διορισμοί, πώς γίνονται οι πελατειακές σχέσεις, οι εξυπηρετήσεις κτλ. Είναι μια βάρβαρη κατάσταση. Είναι μια πολύ κακή κατάσταση, η οποία πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, η συμπαράταξη ελπίδας λοιπόν πρέπει να γίνει, πώς να το πω, η νέα διεκδίκηση μιας νέας κατάστασης για το Δήμο μας. Αυτό είναι το στίγμα μας, δεν είναι τίποτα άλλο. Θέλουμε να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης, να ξεφύγουμε από τις πελατειακές σχέσεις, να ξεφύγουμε από τις μεγαλοστομίες, να δούμε τα πράγματα εκεί που πραγματικά πονάνε, δηλαδή πραγματικά που πονάνε, στα ίδια έσοδα, στη σχέση του Δήμου με τις επιχειρήσεις, να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Σας ανέφερα το παράδειγμα του Μίτσι. Σε μία μέρα έγινε η ανάληψη της επιδότησης για το ξενοδοχείο Θολάρη στην Καρδάμενα. Ύψος 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το παιχνίδι όλο, το dealer, στο οποίο συμμετείχανε από πάνω μέχρι κάτω. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, εκεί παίζονται τα παιχνίδια και ερχόμαστε εδώ πέρα και κουραδεύουμε τον κόσμο τώρα με την πλατεία που θα του τα δώσουμε, ας πούμε, ένα φράγκο παρακάτω και ένα φράγκο παραπάνω. Για να μην πάμε στο άλλο επίπεδο πλέον, στο μεγάλο επιχειρηματικό, όπου ας πούμε αυτοί οι όμιλοι, είτε είναι εμπορική, είτε είναι τουριστική κτλ. Συνθλίβουν την τοπική παραγωγή δραστηριότητα. Και τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό το στίγμα θέλουμε να δώσουμε. Η συμπαράταξη ελπίδας εκφράζει την αγωνία του κόσμου της ΚΟ μπροστά στη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και που οι μεγάλοι δεν δίνουν στον τοπικό Δήμο αυτά που πρέπει να δώσουν. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό θέλουμε να στείλουμε. Να δώσουμε δηλαδή μια κοινωνική διάσταση στην πολιτική που λείπει σήμερα. Τι να πω, εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Προσπαθούμε σε αυτό το πράγμα, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο. Ελπίζω ότι είναι οι συνθήκες όρημες και ότι ακριβώς επειδή ένας κόσμος αισθάνεται ότι εδώ οι πλούσιοι δεν πληρώνουν στο Δήμο και ότι δεν μπορούν πια να παίξουν με τις πελατειακές σχέσεις, με τις προσλήψεις των 3 και των 4 μηνών κτλ. Ότι δεν λύνεται το παιχνίδι, νομίζω ότι θα υπάρξει μια σημαντική διαφορά. Σημαντική διαφορά στην εκλογική συμπεριφορά του κόσμου ανάλογη με αυτή που υπήρξε
και στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, όταν τα πράγματα είδαν ότι δεν πάνε πια με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές. Το θέμα είναι λοιπόν εμείς και να παίξουμε ένα ρόλο εδώ πέρα και να βοηθήσουμε. Φυσικά είπα και στη συζήτηση ή στην εισήγησή μου ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα ούτε με έναν τρόπο εγωκεντρικό σε ό,τι με αφορά, ούτε και σε έναν τρόπο παραταξιακό κεντρικό, όπως που αφορά όλους εσάς και τη γραμματεία. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ανοιχτοί, αρκετά δημοκρατικοί και δεν είμαστε κλειστοί. Δεν βλέπω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σαν στόχο, το έχουμε συζητήσει στο γραμματέα της συμπαράταξης, τι θα μπορούσε να είναι αυτό το στίγμα, τι θα μπορούσε να είναι αυτό το στίγμα. Εγώ νομίζω ότι το στίγμα έχει δοθεί, ο κόσμος έχει καταλάβει τι είμαστε εμείς, απλά είναι θέμα εκλογικής συμπεριφοράς και εκλογικής συνείδησης των πλατιών λαϊκών μαζών στην ΚΟ. Διότι εμάς δεν θα μας υποστηρίξει ούτε ο τάδε μέγα χ, ούτε ο τάδε μέγα ψ. Θα θέλουμε να μας υποστηρίξουν ο απλός κόσμος, γιατί ακριβώς θέλουμε να είμαστε η φωνή αυτού του απλού κόσμου όσον αφορά τη διαχείριση της δημοτικής εξουσίας. Τίποτα παραπάνω δεν μπορώ να πω. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είσαστε κοντά μας όλο το επόμενο διάστημα. Τα πολιτικά προβλήματα θα αυξηθούν πάρα πολύ. Μην νομίζετε ότι με την αποστασιοποίηση ή με το να είσαστε μακριά, εμένα μας βοηθάτε. Εμείς όταν θέλουμε τώρα να πάμε στη Μαρίνα να κάνουμε μια διαδήλωση για παράδειγμα, σκεφτόμαστε πάρα πολύ αν θα είμαστε πέντε άνθρωποι. Ή τα μέλη της γραμματείας, και αυτό μας κόβει τα πόδια και τα χέρια. Δεν μπορούμε. Θέλουμε να ξέρουμε ότι θα είμαστε 50 άνθρωποι, 30-40 άνθρωποι. Δεν γίνεται. Θέλουμε τη συμμετοχή σας. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα. Και άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πάρα πολλά. Μα πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Θα κρατήσουμε την ελπίδα για την κοινωνία ψηλά. Ευχαριστώ.